Σήμερα στο Masterclass ετοιμάζουμε μία δροσερή σαλάτα με ξηρούς καρπούς και φωλιές προσούτο, ψήνουμε σις κεμπάπ με όλα τους τα συνοδευτικά και απολαμβάνουμε αφράτο ραβανί με παγωτό και καραμέλα σαφράνου. Πώς μπορούμε να εντυπωσιάσουμε με μία σαλάτα, πώς φτιάχνονται οι φωλιές προσούτο? Στο μάθημα μαγειρικής στο Masterclass μαθαίνουμε όλα τα μυστικά για να ψήσουμε τα πιο τρυφερά και αρωματικά σις κεμπάπ και όλες τις συμβουλές για αφράτο και αρωματικό ραβανί με παγωτό και καραμέλα σαφράνου. Σήμερα στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι. Έχουμε ένα μενού σούπερ. Ένα κυρίως πιάτο που θα το λατρέψετε, ένα γλυκό παραδοσιακό εξελιγμένο με μια πιο σύγχρονη ματιά στο σερβίρισμα και μια σαλάτα. Ένα ολοκληρωμένο μενού. Και ξεκινάμε από τη σαλάτα. Έχοντας ένα πολύ δυνατό κυρίως πιάτο με κρέας, θέλουμε μια δροσερή, ανάλαφρη αλλά ουσιαστική σαλάτα δίπλα. Αφορμή λοιπόν για να κάνουμε αυτή την ωραία σαλάτα, πήρα από μια σαλάτα έτοιμη που έχει μέσα και ξηρούς καρπούς, άρα μας λύνει τα χέρια, και θα τη συνοδεύσω με ωραίες φωλιές από προσούτο και ψημένη μπαγκέτα. Έχουμε αρκετά πράγματα για να συνθέσουμε ένα ωραίο πιάτο. Γιατί οι σαλάτες μπορεί να είναι συνοδευτικές, μπορεί με αυτές να ξεκινάμε ένα γεύμα ή ένα μενού, όμως και από μόνες τους πρέπει να στέκονται στο πιάτο και να φαίνονται ωραίες. Να είναι πλούσιες σε γεύση και αυτό κάνουμε σήμερα μια πολύ ωραία, εξαιρετική σαλάτα. Πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Για την σαλάτα με φωλιές προσούτο θα χρειαστείτε 2 συσκευασίες ανάμεικτα σαλατικά με μείγμα ξηρών καρπών και φρούτων, 12 φέτες προσούτο, 300 γραμμάρια ανάμεικτα μαλακά λευκά τυριά, ελαιόλαδο, βιολογικό βαλσαμικό ξύδι, ανθό αλατιού σε νυφάδες, ψημένες φέτες ψωμιού, 4-5 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι. Ξεκινάμε το μαγείρεμα φτιάχνοντας ωραίες φωλιές προσούτο. Κάθε φορά που έχουμε μια σαλάτα θέλουμε κάτι ιδιαίτερο για να την γαρνίρουμε. Να λοιπόν ένας ωραίος τρόπος να κάνουμε ωραίες φωλιές γεμιστές με μαλακά λευκά τυριά. Άρα ξεκινάω πρώτα από τη γέμιση. 2 είδη τυριών. Έχω μια πολύ ωραία γλυκιά μυζήθρα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και ξινό μυζήθρα, μπορούμε να βάλουμε και ένα ωραίο ανθότυρο, αλλά και μια γλυκιά μυζήθρα που έχει βελούδινη υφή και γεύση και λιώνει πολύ ωραία, είναι ιδανικό τυρί. Και εδώ θα τρίψω χαλούμι, το οποίο όταν ξέρετε μαγειρευτεί, ζεσταθεί, λιώσει, αποκτάει πολύ πλούσια γεύση. Τρίβω λοιπόν και το χαλούμι. Χαλούμι, ξέρετε, είναι το κλασικό κυπριακό τυρί που είναι ζυμωμένο με δυόσμο. Έχουμε ωραία αρώματα, αλλά δεν μένω μόνο στο δυόσμο. Θα προσθέσω και φρέσκο θυμάρι. Θα τρίψω μερικά κλωναράκια. Λευκά τυριά και φρέσκα μυρωδικά, μυζήθρα και θυμάρι. Είναι υπέροχος συνδυασμός και εδώ ενισχύουμε τα αρώματα. Τέλεια. Και ανακατεύω το μείγμα, θα ρίξω και 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο. Και ανακατεύω πολύ καλά. Αυτή είναι η γέμιση για τις φωλιές με το προσούτο. Έτσι όπως το βλέπω τώρα το μείγμα, μπορούμε να πλάσουμε μικρές μπαλίτσες και να τις βάλουμε μέσα στη σαλάτα και να έχουμε μικρές μπαλίτσες τυριού αρωματικές που ταιριάζουν απόλυτα. Αλλά πάμε να κάνουμε κάτι πιο σύνθετο. Για τις φωλιές λοιπόν για το προσούτο θέλω μία φόρμα με θήκες εδώ για muffins όπως βλέπετε, για μικρά κέικ. Αντικολλητική κατά προτίμηση για να μπορέσω να απλώσω μέσα τις φέτες του προσούτο. Και τι κάνω? Παίρνω προσούτο, τώρα το προσούτο. Με έχετε δει πολλές φορές να μαγειρεύω με αυτό, είναι το αγαπημένο μου αλαντικό και μου αρέσει πάρα πολύ όταν ψήνεται και μπαίνει μέσα σε σαλάτες, εκεί αναδεικνύει όλη του τη χάρη. Είναι πολύ ωραίο αλαντικό και να το σερβίρουμε όπως είναι όμως σε ένα πιάτο, με κριτζίνια, με ψωμάκι, με μπρουσκέτες, με οτιδήποτε, αλλά και σε σαλάτες είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ όταν είναι ψητό και το συγκεκριμένο είναι τόσο βελούδινο και τόσο απαλό στη γεύση που όταν ψήνεται δεν είναι υπερβολικά αλμυρό όπως είναι συνήθως το προσούτο. Και τι κάνω λοιπόν? Ανοίγω τις φέτες του προσούτο.
και τις απλώνω μέσα στις θήκες για muffins για να βάλω μέσα μία κουταλιά από το μείγμα των τυριών. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, είναι πολύ λεπτό και πολύ ευαίσθητο, αλλά με λίγη προσοχή μπορούμε να ξεκολλήσουμε τις φέτες και βάζω. Ανάλογα με το πόσο μεγάλες είναι οι θήκες για muffins, βάζω μία ή δύο φέτες προσούτο. Κάνω λοιπόν μία θήκη και εδώ βάζω λίγο από το μείγμα με τα λευκά τυριά που έχω ετοιμάσει και με τα μυρωδικά. Εύκολο, απλό, εντυπωσιακά νόστιμο, ταιριάζει απόλυτα με τη σαλάτα που θα φτιάξουμε τώρα σε λίγο. Και με τον ίδιο τρόπο πάλι συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες φέτες του προσούτο. Αυτές είναι οι φωλιές με το προσούτο και με τα μαλακά λευκά τυριά, με θυμάρι, απίστανες. Πριν πάμε για ψήσιμο, θα κάνω και τα συνοδευτικά κουτών. Εδώ τι κάνω. Εδώ έχω μπαγκέτα, την οποία θα την κόψω σε λεπτές φέτες και θα την ψήσω με λίγο ελαιόλαδο και έτσι θα κάνουμε συνοδευτικές μπρουσκετίτσες πολύ όμορφες, γιατί έχουμε ωραία βουτυρά τα λαχανικά στη σαλάτα, έχουμε ωραία γεύση, δυνατή γεύση με τραγανό προσούτο και έχουμε και ωραία μπρουσκετίτσα. Τα έχουμε όλα. Μια τέλεια σαλάτα. Εδώ λοιπόν κόβω σε πολύ λεπτές φέτες την μπαγκέτα. Την κόβω λίγο ολοξά και να βγάλω μεγάλες φετούλες. Και για να ψήσω τις μπρουσκέτες θέλω ένα ταψάκι στρωμένο με αλουμινόχαρτο και βάζω τις φέτες του ψωμιού με τη σειρά. Και ραντίζω με λίγο ελαιόλαδο. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. 7-8 λεπτά και για τα δύο. Τα βάζω ταυτόχρονα στον αέρα, γι' αυτό μπορώ να ψήσω πολλά ταψιά. Και πάμε να τα ψήσουμε. Έτοιμες οι φωλιές του προσούτο. Κοιτάξτε τι ωραίες που είναι και θέλω να σας δείξω. Αν τις αφήσετε για λίγο να στεγνώσουν, βγαίνουν πολύ εύκολα, γι' αυτό θέλω αντικολλητική φόρμα και έχουμε ένα υπέροχο τραγανό μυρωδάτο προσούτο και πολύ ωραίο μείγμα τυριών. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό για αυτή τη σαλάτα που ετοιμάζουμε. Και αυτή η σαλάτα λοιπόν, γιατί αυτή ήταν η αφορμή για να κάνουμε όλη αυτή τη σύνθεση, έχει τρία πολύ ωραία λαχανικά. Έχει ένα βουτυράτο μαρούλι, γαλλική σαλάτα δηλαδή, ραντίτσιο και βαλεριάνα. Ένα συνδυασμός πολύ ωραίος βουτυράτος. Είναι σπάνιο να έχουμε σε μία σαλάτα τέτοιο χαρακτηρισμό, αλλά εδώ τον έχουμε. Και μαζί, στο ίδιο σακουλάκι, έχουμε και ξηρούς καρπούς και ξερά φρούτα. Να λοιπόν, μία πολύ ωραία πρωτοτυπία. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ έχω το σακουλάκι τώρα με ξηρούς καρπούς που έχουν μέσα σταφίδες, καρύδια, cranberries και goji berry. Super foods, super τροφές. Και έχουμε έναν εκρηκτικό συνδυασμό, υγιεινό, θρεπτικό, γεμάτο βιταμίνες. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, έτσι πρέπει να είναι οι σαλάτες. Θα διάσω ακόμη μια σαλάτα. Και είναι ωραία ευκολία γιατί την έχουμε έτοιμη, πλημμένη, κομμένη στο ψυγείο. Και το μόνο που είναι να κάνουμε εδώ πλέον, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο dressing και ωραία συνοδευτικά. Αδειάζω και αυτό το σακουλάκι. Και αυτό μας γλιτώνει από τη διαδικασία να έχουμε πολλούς ξηρούς καρπούς και ξερά φρούτα στο τουλάπι μας. Τα έχουμε όλα έτοιμα, τα αδειάζουμε, ανακατεύουμε τέλος. Αυτή είναι η βάση της σαλάτας. Πάμε τώρα στο dressing. Εδώ θα κάνουμε μια πολύ κλασική βινεγκρέτ, γιατί έχουμε πολύ δυνατές γεύσεις. Δεν θέλουμε να ενισχύσουμε και τη βινεγκρέτ, αλλά θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική βινεγκρέτ. Και η κλασική αναλογία είναι 3 μέρη ελαιόλαδο,
ένα μέρος βαλσαμικού ξυδιού. Και εδώ έχουμε ένα βιολογικό οξύδι από λιαστές σταφίδες, οπότε έχουμε μεστή γεύση. Και το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι λίγο αλάτι, αυτό σαλατιού σε νυφάδες. Και έχουμε τον τέλειο συνδυασμό. Και έχουμε ένα πολύ απλό ουσιαστικό dressing. Αυτό είναι το πιο βασικό dressing για σαλάτες. Ανακατεύω όλα τα υλικά. Και επειδή εδώ έχω τις φωλιές με το προσούτο και τα λευκά τυριά και έχουν πολύ δυνατή γεύση, θέλω και ένα έντονο dressing, ωραίο γλυκόξινο. Και εδώ με το βαλσαμικό οξύδι το βιολογικό το πετυχαίνω. Και ο κανόνας φυσικά όταν κάνουμε σαλάτες, τελευταία στιγμή ρίχνουμε τη βινεγκρέτ πριν σερβίρουμε, γιατί αν την αφήσουμε για πολλή ώρα μετά έρχεται και κάθεται πάνω στα λαχανικά και τα λαχανικά μαραίνονται. Ανακατεύω πολύ καλά, έτσι ώστε να βραχούν όλα τα λαχανικά από τη βινεγκρέτ. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Και εδώ δίπλα τώρα βάζω τις μπουσκετίτσες. Και τις φωλιές με το προσούτο και τα λευκά τυριά. Και με τρεις κινήσεις κυριολεκτικά έχουμε ετοιμάσει μια εντυπωσιακή, νόστιμη, θρεπτική σαλάτα. Και είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μενού της Κυριακής. Έρχονται και ωραίες γεύσεις, ακολουθούν υπέροχα πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε μια σούπερ σαλάτα. Σις κεμπάπ, δύο λέξεις που μας πάνε στον παράδεισο. Κλασικό, πολύτικο, ανατολίτικο πιάτο, κρέας ψημένο στη σχάρα. Με ωραία μαρινάδα, με δυνατές γεύσεις και αρώματα. Σήμερα θα τσικνιστούμε, με τον πιο ωραίο τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αυτό το σις κεμπάπ, τι κρέας διαλέγουμε, πώς το μαρινάρουμε και πώς το ψήνουμε και πώς το σερβίρουμε. Πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να κάνουμε τα πιο αφράτα, τα πιο ζουμερά, τα πιο ωραία σις κεμπάπ που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Για 4 μερίδες τρυφερά και ζουμερά σις κεμπάπ θα χρειαστείτε 1 κιλό τρυφερό μοσχαρίσκιο κρέας, 4 πολύχρωμες πιπεριές, 4 ντομάτες, 4 κρεμμύδια, 12 μανιτάρια, 8 φύλλα δάφνης, 100 ml ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα από ένα lime, 3-4 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη, ανθό αλατιού σε νυφάδες, γάντια νητριλίου μίας χρήσης. Για την μαρινάδα θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 4 κουταλιές της σούπας απαλή μουστάρδα, 4 κουταλιές της σούπας πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 1 κουταλιά της σούπας κύμινο, 1 κουταλιά της σούπας κόλιανδρο, 1 κουταλάκι του γλυκού καυτερή πάπρικα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστείτε πίτες για σουβλάκι, στραγγιστό γιαούρτι και απαλή μουστάρδα. 2 πράγματα είναι πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να κάνουμε πολύ ωραίο σις κεμπάπ. Πρέπει να διαλέξουμε το κατάλληλο κρέας και μετά να κάνουμε και μια πολύ ωραία μαρινάδα. Ξέρουμε ότι όταν διαλέγουμε κρέας και ειδικότερα μοσχαρίσκιο, γιατί σήμερα κάνουμε μοσχαρίσκια κεμπάπ, θέλουμε κρέας το οποίο είναι συτεμένο από μια ράτσα μοσχαριού που ξέρουμε ότι έχει όλες τις εγγύες για ένα νόστιμο.
Έτσι λοιπόν, έχω διαλέξει κιλότο που είναι εξαιρετικά τρυφερό κομμάτι κρέατος και μαγειρεύεται και πολύ γρήγορα. Και επειδή θα το ψήσουμε στη σχάρα, εδώ θέλουμε τρυφερό κρέας. Άρα, το κιλότο είναι η πρώτη μας επιλογή. Και μετά πάμε στη μαρινάδα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη μαρινάδα για να συνεχίσω μετά με το κρέας. Η βάση για τη μαρινάδα μου είναι γιαούρτι. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το γιαούρτι είναι πολύ ωραίο υλικό για να μαρινάρουμε κρέας. Είναι ιδανικό για λιπαρά κρέατα. Όμως εδώ τι έχουμε. Έχουμε πολλά μπαχαρικά και θέλουμε το γιαούρτι για να δροσίσει αυτά τα μπαχαρικά για να έχουν μια ωραία γεύση. Παράλληλα, το γιαούρτι μπαίνει μέσα στις ίνες του κρέατος, μαλακώνει τις ίνες, τους δίνει νοστιμιά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Άρα, ξεκινάω με ένα ωραίο στραγγιστό γιαούρτι. Και το ενισχύω γευστικά με μουστάρδα. Εδώ τώρα, όταν έχουμε κρέας, γιαούρτι και μουστάρδα, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έχουμε πολύ δυνατή γεύση. Μουστάρδα και κρέας, ο τέλειος συνδυασμός. Άρα, μια ωραία μουστάρδα. Εδώ θέλω μια απαλή μουστάρδα, δεν θέλω ένταση, γιατί η ένταση θα μου έρθει από τα μπαχαρικά. Και συνεχίζω. Με πολτό σκόρδου, με μείγμα αρωματικών. Και το σκόρδο είναι απαραίτητο. Οπότε, έχουμε όλα τα αρώματα από τα μυρωδικά. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά. Κίμινο, πάπρικα και κόλιανδρος. Ξεκινάω πρώτα με το κίμινο. Μετά με τον κόλιανδρο. Κίμινο και κόλιανδρος, στο μεταξύ, είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός που ταιριάζει με τα πάντα. Ψάρι, λαχανικά, κρέας, απίστευτος συνδυασμός. Οπότε όταν έχω αυτά τα δύο, πάντα σκέφτομαι ότι έχω μια βάση για να κάνω ωραίες μαρινάδες και ωραίες σάλτσες. Και πικάντικη πάπρικα. Αν έχετε μικρά παιδιά στο τραπέζι, βάλτε γλυκιά πάπρικα και βάλτε δίπλα λίγη πικάντικη πάπρικα για να πασπαρίσει ο καθένας τα κεμπάπ του έτσι όπως θέλει. Ανακατεύω τα υλικά. Και ακόμη ένα υλικό, κρεμμύδι τριμμένο. Και εδώ κρατάω και τα υγρά που βγάζει το κρεμμύδι όταν τρίβεται, γιατί και αυτά μαλακώνουν το κρέας. Και πάμε τώρα στο κρέας. Όπως σας είπα, διάλεξα κιλότο που είναι τρυφερό. Αυτό θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια και έχω προετοιμάσει ήδη και πιπεριές και κρεμμύδια κομμένα σε μικρότερα κομμάτια και αυτά και μανιτάρια. Τι προσέχουμε. Κόβουμε το κρέας και τα λαχανικά σε ίσο μέγεθος, έτσι ώστε να μπορέσουν να ψηθούν, να είναι όμορφα τα σουβλάκια μας και παράλληλα να ψηθούν και στον ίδιο χρόνο. Άρα, ξεκινάω εδώ με το κρέας. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα που έχει, ε? Και έχει και μια ωραία γυαλάδα, μια ελαφριά υγρασία. Είναι η εγγύηση ότι έχω ωραίο νόστιμο κρέας, συντεμένο, μαλακό, τρυφερό. Και με τη μαρινάδα που έχω ετοιμάσει θα το κάνω και πεντανόστιμο. Πάμε τώρα, βάζω το κρέας μέσα στη μαρινάδα. Και ανακατεύω πολύ καλά τώρα για να τα καλύψω τελείως με αυτό το μείγμα με το γιαούρτι και τα μπαχαρικά. Από αυτό το σημείο τώρα, μπορούμε να αφήσουμε το κρέας να μαριναριστεί για 8 με 12 ώρες. Όσο το αφήνουμε στο ψυγείο και σκεπασμένο μάλιστα με μεμβράνη τροφίμων ή σε ένα δοχείο τροφίμων, τόσο πιο ωραία γεύση αποκτά, μαρινάρεται ωραία, γίνεται ακόμη πιο τρυφερό και είναι έτοιμο μετά για ψήσιμο. Εγώ τώρα θα σας δείξω το επόμενο στάδιο, δηλαδή πώς φτιάχνουμε τα σουβλάκια αυτά για να κάνουμε πολύ ωραίο σας κεμπάπ. Θα αλλάξω γάντια. Εδώ έχω σούβλες μεταλλικές, τώρα σας είπα. Τα καλαμάκια αυτά ή τις σούβλες τις διαλέγουμε ανάλογα με τη σχάρα, με την επιφάνεια που έχουμε να ψήσουμε τα σουβλάκια μας. Εδώ έχω αντικολλητική σχάρα, την ανάβω.
για να αρχίσει να ζεσταίνεται σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, όταν ψήνουμε σουβλάκι, όταν ψήνουμε κρέας, θέλουμε μια καυτή επιφάνεια, αντικολλητική που να έχει κάψει πολύ καλά. Και πάμε τώρα εδώ πάλι στο κρέας και στα λαχανικά. Αυτά τα γάντια νητριλίου που είναι ειδικά για τρόφιμα με έχουν σώσει. Τι θα προσέξουμε εδώ? Δεν στεγνώνουμε το κρέας, δεν το σκουπίζουμε το γιαούρτι. Το αφήνουμε όσο γιαούρτι είναι κολλημένο πάνω, γιατί αυτό του κάνει μια πολύ ωραία κρούστα και του δίνει νοστιμιά. Και εδώ στη σούβλα θα παράσω το κομμάτι του κρέατος και τα λαχανικά. Εδώ έχω δίχρωμες πιπεριές, μανιτάρια, τα κρεμμύδια όπως σας είπα, και στο ενδιάμεσο θα βάλω και φύλλα δάφνης που δίνουν ωραίο άρωμα όταν ψήνονται. Και ξεκινάμε. Τελευταία κίνηση και είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να αλείψουμε είτε τα σουβλάκια με λίγο λάδι ή να ρίξουμε λίγο λάδι εδώ στη σχάρα. Προτιμώ το πρώτο. Ρίχνω λίγο λάδι όπως βλέπετε εδώ, ελαιόλαδο, και πάμε για ψήσιμο. Όσο ψήνονται τα σις κεμπάπ δίπλα, σε μια άλλη αντικολλητική σχάρα, θα ψήσω λίγες ντομάτες, γιατί είναι το απαραίτητο συνοδευτικό για τα σις κεμπάπ. Ρίχνω λίγο λάδι. Και ρίχνω ντομάτες κομμένες σε τέταρτα, να ψήνονται και αυτές παράλληλα. Ασπαλίζω και με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Εδώ ακόμη δεν αλατίζω, θα τα αλατίσω μόλις ψηθούν. Σε αυτό το μέγεθος, τα σις κεμπάπ ψήνονται περίπου 8 λεπτά. Πριν τα γυρίσουμε, γιατί πρέπει να τα γυρίσουμε για να ψηθούν από όλες τις πλευρές, ραντίζουμε με λίγο λάδι και προς το τέλος του ψησίματος θα ετοιμάσω λάδι, χυμό lime και ξύσμα lime για να τα αλείψω για να πάρουν ακόμη πιο πλούσια γεύση. Πάμε και στις ντομάτες δίπλα. Ούτε τσικνοπέμπτη να ήταν. Τσικνιστήκαμε, σας το είπα. Τσικνιστήκαμε για τα καλά. Αλλά είναι η πιο νόστιμη, η πιο γοητευτική τσίκνα. Λοιπόν, πάμε για σερβίρισμα. Τελευταία κίνηση. Αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο τέριασμα γευστικό. Μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά. Και πάμε στις ντομάτες. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω ήδη ψήσει πίτες για σουβλάκι. Πολύ απλά τα πράγματα, λίγη πάπρικα, λάδι και ανθό αλατιού. Βάζω τις ντομάτες γύρω-γύρω για να ακουμπήσουν πάνω τα σις κεμπάπ.
Και δίπλα βγάζω τα σις κεμπάπ. Εντάξει, αρωματικά, αφρός όπως βλέπετε. Έχει μοσχοβολήσει η κουζίνα. Και είναι ονειρεμένα. Μην μου πείτε τώρα, δεν είναι εντυπωσιακές αυτές οι σούβλες. Και για το τέλος, δύο υπέροχα συνοδευτικά, γιαούρτι στραγγιστό, για να δροσίσουμε λίγο την κατάσταση και φυσικά απαραίτητα απαλή μουστάρδα για να ολοκληρώσουμε την απόλαυσή μας. Και είδατε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα πιο αρωματικά, τα πιο νόστιμα, τα πιο τρυφερά σις κεμπάπ. Αυτό είναι. Απολαυστικά ένα ονειρεμένο πιάτο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό σπιτικό αναψυκτικό με υπέροχη γεύση από φυσικό χυμό ροδιού με απίθανο χρώμα που ετοιμάζεται στο λεπτό. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ξεκινάμε στίβοντας λεμόνια στο λεμονοστίφτη. Βάζουμε μετά στην κατσαρόλα 100 ml χυμό λεμονιού, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 250 ml νερό. Περιμένουμε να πάρει βράση και μετά κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την εστία και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Ρίχνουμε στη συνέχεια το κρύο σιρόπι σε μία κανάτα και προσθέτουμε 500 ml 100% φυσικό χυμό από ελληνικά ρόδια από δύο μοναδικές ποικιλίες πλούσιες αθρεπτικά συστατικά με απίθανο χρώμα και γεύση. Προσθέτουμε 250 ml ανθρακούχο νερό και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με παγάκια και απολαμβάνουμε ένα δροσιστικό σπιτικό αναψυκτικό που εντυπωσιάζει με τη γεύση του ροδιού και ενθουσιάζει με το χρώμα του. Το γλυκό που θα κάνουμε τώρα είναι ένα κλασικό σιροπιαστό γλυκό ταψιού, το ραβανί. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Για το ραβανί υπάρχουν πολλές συνταγές. Την έχω παιδέψει λίγο είναι η αλήθεια, γιατί θέλω να κάνουμε ένα ραβανί το οποίο θα είναι αφράτο, θα είναι νόστιμο, θα είναι βουτυράτο, να μην έχει όμως και τη μυρωδιά από τα αυγά, γιατί ένα χαρακτηριστικό στο ραβανί είναι ότι έχει πάρα πολλά αυγά. Μείωσα λοιπόν λίγο τα αυγά, μπέρδεψα αλεύρι και σιμιγδάλι, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και ξαναγυρίζουμε για να δούμε πώς θα κάνουμε ένα υπέροχο, ισορροπημένο, αφράτο, βελούδινο, βουτυράτο, τα έχει όλα. Ραβανί. Το πιο ωραίο ραβανί που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Για το αφράτο ραβανί με παγωτό και σιρόπι καραμέλας με σαφράν, για ένα ταψί με διάμετρο 30 εκατοστών θα χρειαστείτε 150 γραμμάρια φαρίνα, 300 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 5 αυγά, 250 γραμμάρια βούτυρο, 400 ml γάλα, 100 γραμμάρια τριμμένη αμυγδαλόψυχα, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, αντικολλητικό χαρτί, ψημένα αμύγδαλα φιλέ για το γαρνίρισμα. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια ζάχαρη και 450 ml νερό. Για την καραμέλα με σαφράν θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 ml χυμό λεμονιού, 1 τέταρτο του γραμμαρίου σαφράν σε ίνες ή σκόνη. Ξεκινάμε χτυπώντας βούτυρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με λίγη ζάχαρη μέχρι να φρατέψουν. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε κρόκους, baking powder, γάλα,
Ρίχνουμε μετά τριμμένη αμυγδαλόψυχα, 150 γραμμάρια φαρίνα, και 300 γραμμάρια ψηλώση μυγδάλι που θα κάνει το ραβανί εξαιρετικά αφράτο. Χτυπάμε για 1-2 λεπτά ακόμη σε υψηλή ταχύτητα. Στο τέλος προσθέτουμε χτυπημένα ασπράδια και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Πάμε τώρα, εδώ θέλουμε ένα ταψί με διάμετρο περίπου 30 εκατοστά και θα βάλω μέσα ένα αντικολλητικό χαρτί, ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού. Θα σας διευκολύνει και στο ψήσιμο και στο σιρόπιασμα και στο ξεφορμάρισμα και το κυριότερο, δεν θα χαράξετε ούτε ταψάκι, δεν θα το λερώσετε, όλα γίνονται πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Και εδώ αδειάζω το μείγμα. Βλέπετε τι ωραίο που είναι, ανάλαφρο. Στρώνω την επιφάνεια με τη σπάτουλα. Πάμε για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Κλασικά δοκιμάζουμε προς το τέλος του ψησίματος, βάζουμε ένα μαχαιράκι στο κέντρο, βλέπουμε αν βγαίνει καθαρό, σημαίνει ότι το ραβανί μας είναι έτοιμο ψημένο, οπότε πάμε για ψήσιμο. Μόλις ψηθεί το ραβανί, το σιροπιάζουμε. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα σιρόπι απλό με 400 γραμμάρια ζάχαρη και 450 ml νερό. Τι κάνουμε, το βράζουμε για 5-6 λεπτά, δηλαδή τα βάζουμε στην κατσαρόλα και μόλις αρχίσουν και κοχλάζουν, μετράμε 5 λεπτά, κλείνουμε την εστία και πάμε κατευθείαν για σιρόπιασμα, όσο το σιρόπι είναι ζεστό. Το ρίχνουμε σταδιακά, περιμένουμε να το απορροφήσει και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ποσότητα. Εδώ το ραβανί είναι ακόμη ζεστό, είναι χλιαρό μάλλον, γιατί το έβγαλα από το φούρνο και μετά ξεκίνησα το σιρόπι. Οπότε είναι βασική προϋπόθεση να είναι το ένα χλιαρό, το άλλο ζεστό για να σιροπιαστεί πολύ ωραία. Τώρα, θα πρέπει να αφήσουμε το ραβανί να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε σε μερίδες. Και μέχρι να κρυώσει, πάμε να κάνουμε και ένα ωραίο συνοδευτικό σιρόπι καραμέλα με σαφράν. Σας είπα, δεν είναι ένα απλό ραβανί, είναι ένα ραβανί το οποίο το εξελίσσουμε και το σερβίρουμε με ένα ωραίο παγωτό. Η επιλογή είναι δική σας, καϊμάκι, γιαούρτι, βανίλια, οτιδήποτε. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά και δίνει πολύ ωραία γεύση και άρωμα και είναι εντυπωσιακό σαν χρώμα, είναι μία καραμέλα με σαφράν. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς την κάνουμε. Εδώ, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, θα το αφήσω να ζεσταθεί για λίγο και μετά ρίχνω ζάχαρη σταδιακά μέχρι να γίνει καραμέλα. Πριν όμως, εδώ έχω χυμό λεμονιού και έτσι λίγο σπάμε την πικρή γεύση της καραμέλας. Μέσα στο χυμό λεμονιού έχω βάλει σαφράν. Σαφράν σε ίνες ή σαφράν σε σκόνη. Το έχω αφήσει για μισή ώρα και κοιτάξτε, έχει βαφτεί κίτρινο. Αυτό θέλω. Θέλω αυτό το χρώμα. Ξεκινάω λοιπόν τη διαδικασία της καραμέλας, σιγά σιγά να δούμε πώς γίνεται.
Είδατε τι έγινε μέσα στο τηγάνι. Μόλις έριξα το χυμό λεμονιού με το σαφράν, κατευθείαν έγινε μια κρούστα. Μια σκληρή μάζα. Αυτή λοιπόν η μάζα, η καραμέλα, σιγά σιγά όπως μαγειρεύεται, όπως βράζει, διαλύεται και έχουμε σε λίγο ένα ωραίο ρευστό σιρόπι καραμέλας. Προσοχή, στα χέρια σας εδώ η καραμέλα κάνει τα χειρότερα εγκάβματα. Θέλει πολύ προσοχή. Συνεχίζω το ανακάτεμα μέχρι να διαλυθεί τελείως το σκληρό κομμάτι της καραμέλας για να έχουμε ένα ωραίο ρευστό σιρόπι. Μετά από λίγα λεπτά λοιπόν γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο σιρόπι, ρευστό, όπως το βλέπετε εδώ. Μια απίθανη καραμέλα με πολύ ωραίο χρώμα. Το χρώμα της θα φανεί ακόμη περισσότερο όταν θα σερβίρουμε στο πιάτο. Έτοιμη η καραμέλα με το σαφράν. Αφήνουμε να κρυώσει, περιμένουμε να κρυώσει και το ρεβανί για να το κόψουμε και επιστρέφουμε για το τελικό σερβίρισμα. Έτοιμη για σερβίρισμα. Το ρεβανί, σιροπιασμένο. Η καραμέλα με το σαφράν, απίθανη. Δίπλα, αμύγδαλα φιλέ, ψημένα, ελαφρά να πάρουν λίγο χρώμα και παγωτό. Η δική μου πρόταση, ένα παγωτό καϊμάκι. Βάλτε και γιαούρτι, βάλτε και βανίλια, αλλά το καϊμάκι είναι ο πιο ωραίος συνδυασμός. Εδώ, ένα τσέρκι ζαχαροπλαστικής για να κόψω το ρεβανί σε μερίδες. Και ξεκινάμε. Μια ωραία μερίδα σιροπιασμένο ρεβανί αφράτο. Και μετά παγωτό. Συνεχίζω με την καραμέλα και το σαφράν. Κοιτάξτε χρώμα. Και αμύγδαλα ψημένα φιλέ. Και έχουμε ένα απίθανο παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό. Ραβανί με ωραίο παγωτό, με ωραία καραμέλα με σαφράν. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ένα υπέροχο χλήσιμο για οποιοδήποτε γεύμα ή δείπνο. Και απολαυστικό που μόνο του με έναν πολύ ωραίο καφέ. Ένα απίθανο γλυκό που θέλω να το δοκιμάσετε. Δεν έχετε παράπονο, το σημερινό μενού στο Masterclass είχε τα πάντα. Δυνατές γεύσεις, ωραίες συνταγές, κλασικές, προχωρημένες, τα πάντα. Έτσι συνεχίζουμε με την ίδια όρεξη. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα.